στην ανταποκρίτριά μας στις Βρυξέλλες, στην Έφη Κουτζοκώστα, μοιρασμένη η Ευρώπη, και πέφτει πολύ μεγάλο βάρος τώρα στην Κομισιόν να καταθέσει μια νέα πρόταση που να τους ικανοποιεί όλους. Ακριβώς. Παρ' όλα αυτά, σήμερα μάθαμε τουλάχιστον κάτι παραπάνω. Η πρόταση της Κομισιόν για πλαφόν μόνο στο ρωσικό φυσικό αέριο απορρίφθηκε, καθώς μόνο τέσσερις ήταν οι χώρες που στήριζαν αυτή την πρόταση. Ήταν κυρίως η Ολλανδία, η Δανία, η Γαλλία και η Ισπανία. Ενώ υπήρξε μια ικανοποιητική πλειοψηφία 15 χωρών που στήριξαν ένα ευρύτερο πλαφόν στο φυσικό αέριο, ανάμεσα στις οποίες ήταν και η Ελλάδα, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο, το Βέλγιο, η Ρουμανία, η Βουλγαρία και πολλές άλλες. Ωστόσο, πρέπει να σου πω ότι παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αυτές οι 15 χώρες, υπάρχουν διαφοροποιήσεις μέσα σε αυτή την πρόταση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να δουλέψει περαιτέρω, όχι την επόμενη εβδομάδα, αλλά τουλάχιστον άλλες 2 εβδομάδες, μέχρι το επόμενο δηλαδή έκτακτο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας, για να φέρει μια ολοκληρωμένη πρόταση. Όλοι πάντως συμφωνούν ότι θα πρέπει να δοθεί προσοχή σε 2 πράγματα. Το ένα είναι να μην τεθεί σε κίνδυνο κυρίως ο εφοδιασμός του φυσικού αερίου, να μην υπάρξει δηλαδή πρόβλημα επάρκειας φέτος το χειμώνα, αλλά και να μην υπάρξει αύξηση της ζήτησης για το φυσικό αέριο, όπως είδαμε να συμβαίνει στην Ισπανία, που εφαρμόζει το ιβηρικό μοντέλο και αύξησε την ζήτηση του φυσικού αερίου κατά 126%. Αυτή ήταν λοιπόν μια πρόταση, την οποία περιμένουμε τις επόμενες 2 εβδομάδες. Τι περιμένουμε τώρα την επόμενη εβδομάδα? Είναι όλα αυτά τα μέτρα τα οποία συζητούσαμε και τις υπόλοιπες μέρες. Απλά να σου πω μόνο ότι όσον αφορά το μέτρο της υποχρεωτικότητας της μείωσης της κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας, εκεί υπήρξαν αντιδράσεις. Έφυγε ο όρος υποχρεωτικότητα, τουλάχιστον από το κείμενο το οποίο είδαμε, και η εκτίμηση είναι ότι ενδεχομένως να υπάρξει ένας μηχανισμός όπως αυτός που εφαρμόστηκε από το καλοκαίρι με το φυσικό αέριο, δηλαδή να τεθεί ένα όριο, ένα πλαφόν στην μείωση της κατανάλωσης, αλλά κάθε χώρα εθελοντικά να το εφαρμόσει και μόνο όταν υπάρξει επίγουσα ανάγκη να υπάρξει η υποχρεωτικότητα. Με τον τρόπο που κρίνει μόνο κάθε χώρα. Το στήριζαν. Ακριβώς. Ωστόσο, πάμε όλα αυτά. Θα γίνουν μια πρόταση, μια νομοθετική παρέμβαση την επόμενη εβδομάδα. Μάλιστα. Και για το πλαφόν σε 2 εβδομάδες. Και οι Υπουργοί Ενέργειας θα ξαναβρεθούν στο τέλος του μήνα σε μια άλλη ακόμη έκτακτη σύνοδο εδώ στις Βρυξέλλες, ενδεχομένως για τελικές αποφάσεις. Αν θα πετύχουν μια απόφαση, για να μην πάει καυτή πατάτα στα χέρια των ηγετών. Σε ευχαριστούμε πολύ, Έφη.